Και τώρα θα συνδεθούμε με το Αλεξάνδριο Μέλαθρο Θεσσαλονίκης για να παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση τον αγώνα μπάσκετ μεταξύ των ομάδων Άρη Μακαμπή για το κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης. Οι εκπομπές «Η Κύπρος κοντά μας», «Ο Λαθρέμπορος», «Μουσική και μουσική» και «Εικαστικά» αναβάλλονται. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, από το Palette Sport της Θεσσαλονίκης, γεια σας. Πριν από μισό περίπου λεπτό άρχισε το μεγάλο παιχνίδι Άρης Μακάμπι για το κύπελο πρωταθλητριών ομάδων μπάσκετ της Ευρώπης. Το σκορ είναι 2-2. Ένα καλάθι για τον Άρη έχει πετύχει ο Γκάλης και ένα για τη Μακάμπι ο Μπέρκοβιτς. Αστόχησε τώρα ο Κοκολάκης και η Μακάμπι στην επίθεση. Μπέρκοβιτς για τον Πέρι. Αροέστη, ο playmaker, ξεφεύγει από τον Γάλλη, θα πάρει φάουλ που σημειώνει ο Γάλλος διαιτητής Μαϊνινί, που είναι πρώτος διαιτητής του αγώνα, δεύτερος είναι ο Ιταλός Φιωρίτο. Ο Άρης παίζει με τους δύο Αμερικανούς στην πεντάδα του, τον Γούντλαντ με το νούμερο 5 και τον Μακνίλ με το 8, τον Γάλλη, τον Κοκολάκη και τον Φιλίππου. 4-2 έκανε το σκορ ο Μπέρκοβιτς. Μίκι Μπέρκοβιτς, ενώ η Μακάμπι παίζει με Μπέρκοβιτς νούμερο 9, Όλσι Πέρι νούμερο 8, Σίλβερ 12, Αροέστη 7 και Λάσοφ 4. Έχουμε φάουλ του Μπέρκοβιτς. Για τον Άρη τώρα Γούντλαντ σε θέση playmaker. Για τον Φιλίππου έκλεψε ο Πέρι, Αροέστη. Προσπαθεί ο Κοκολάκης, ο Αροέστης τον Σίλβερ, το σούτ απ' έξω, rebound από τον Γούντλαντ, βήματα που δεν σημείωσαν διαιτητές. Κοκολάκης για τον Γκάλη. Πάντα Γκάλης. Άσιστ για τον Φιλίππου και ισοφάριση 4-4. Αροέστη, Πέρι. Το μπάσιμο κόβεται, ξανακερδίζει όμως την μπάλα για τον Μπέρκοβιτς. Κόβει πολύ ωραία ο Μακνίλ, Γκάλης. Δίνει στο Φιλίππου, έξω από άσιστ. Δεν μετράει το καλάθι, έχει προηγηθεί φάουλ πάνω στον Νίκο Γκάλη. Να ο Μαϊνινί, ο Γάλλος διαιτητής. Γκάλης. Γυρίζει για τον Φιλίππου, το σούτ και το καλάθι, 6-4. Αροέστη για τον Λάσο, πάλι Αροέστη. Βλέπετε τον playmaker της Μακάμπι και της Εθνικής του Ισραήλ. Πέρι, 2-8, 33 ετών. Μπέρκοβιτς. Αροέστη, λύνεται, χάνει την μπάλα. Ο Γκάλης στην αντεπίθεση, κακό κοντρόλ, Αροέστη τώρα, το σούτ ακάλυπτος, ισοφαρίζει το σκορ, 6-6, να Αροέστη με το νούμερο 7. Γούντλαντ, Μακνίλ, οι δύο Αμερικανοί του Άρη, Φιλίππου, άτσαλο σούτ, ο Λάσο το rebound. Για τον Αροέστη. Μπέρκοβιτς, Λάσοφ, Πέρι, Αροέστη, Σίλβερ, γυρίζει στον Μπέρκοβιτς, χάνεται όμως η μπάλα που είναι για τον Άρη. 6-6 το σκορ, 16 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του μηχρόνου. Μπροστά σε 6.000 κόσμο στο κατάμεστο Palette Sport της Θεσσαλονίκης. Κοκολάκης, ωραία ατομική προσπάθεια, 8-6 για τον Άρη. Να ο Δημήτρης Κοκολάκης, πρώτη χρονιά εφέτος στον Άρη μετά από μια μεγάλη καριέρα στο Παναθηναϊκό. Αροέστη. Μπέρκοβιτς. Πάλι Αροέστη. Πέρι το σούτ απ' έξω. Αστοχή, rebound από τον Μακνίλ. Γκάλης.
Φάουλ του Αρουέστη πάνω στον Νίκο Γκάλι. Είναι το δεύτερο φάουλ του Ισραηλινού playmaker. Μακνίλ, αστοχή, rebound από τον Μπέρκοβιτς. Reverse dribble, πάσα για τον Σίλβερ. Αυτός συγκρατεί την μπάλα. Μπέρκοβιτς, προσποίηση και σουτ. Παίρνει το rebound. Η μπάλα καταλήγει στον Σίλβερ. Από εκεί στον Αρουέστη. Μπέρκοβιτς μαρκάρεται στενά από τον Γκούντλαντ. Χάνει την μπάλα. Ο Γκάλι στην αντεπίθεση. Το σουτ και το καλάθι. 16 το σκορ για τον Άρη Ναουγκάλης. 15 λεπτά πριν το τέλος του μηχρόνου. Αρουέστη τώρα. Μπέρκοβιτς. Το μπάσιμο και το καλάθι. Ωραία προσπάθεια του Μπέρκοβιτς. 18. Να εδώ Μίκη Μπέρκοβιτς. Μεγάλη βεντέτα του Ισραηλινού του μπάσκετ. Μακνίλ. Αστοχή. Μπέρκοβιτς. Φάουλ του Γκούντλαντ πάνω στον Μπέρκοβιτς, που έτσι αποκτά το δικαίωμα για τρεις βολές από τη θέση του φάουλ. Μάλλον όχι, διετέλενε η μπάλα να παιχτεί από πλάγια θέση. Δεν έχει δικαίωμα για σου τον Μπέρκοβιτς. Αρουέστη. Μπέρκοβιτς. Στον ακάλυπτο Λάσοφ και η σοφάριση 10-10. Αδράνησε η άμυνα του Άρη. Woodland, playmaker για τον Μακνίλ. Αυτός για τον Κοκολάκη, γυρίζει, αστοχή. Προσπαθεί για το rebound αλλά κερδίζει ο Λάσοφ. Τελικά η μπάλα στον Αρουέστη. Αυτός για τον Σίλβερ. Μπέρκοβιτς, Πέρι. Σίλβερ το rebound και αμυντικό φάουλ του Κοκολάκη στην προσπάθειά του να βγάλει έξω από τη ρακέτα τον Λάσοφ. Έκανε το φάουλ. Ο Μαϊνινή με χαρακτηριστικές κινήσεις δείχνει το τι έγινε. Σίλβερ για τον Αρουέστη. Αυτός πάλι για τον Σίλβερ. 12-10 περνάει η Μακάμπη, που ήταν 4 πόντους πίσω και είναι 2 πόντους μπροστά τώρα. Woodland, Μακνίλ, η μπάλα στο Κοκολάκι και η σοφάριση 12-12. Ωραία προσπάθεια από τον Μακνίλ που πέρασε από την baseline και έδωσε assist στον Δημήτρη Κοκολάκι. Αρουέστη. Αστοχή, μαζεύει ο Πέρι το rebound. Κόβεται από το Κοκολάκι αλλά έχει προηγηθεί φάουλ του Φιλίππου. Να ο Φιλίππου με το 11 που σήκωσε το χέρι του. Και ο Φιωρίτο, ο Ιταλός διαιτητής που καταλόγησε το φάουλ. Τρεις βολές λοιπόν για τον Όλς Πέρι, τον center forward της Μακάμπη, που φέτος δεν έχει για παρτενέρ του τον Θηριώδη Williams, τον οποίο έχετε γνωρίσει, έχετε παρακολουθήσει σε προηγούμενα μάτς, τόσο εναντίον του Παναθηναϊκού όσο και εναντίον του Άρη. Ο Williams έφυγε φέτος από τη Μακάμπη, παίζει στην Ιταλία. Μακάμπη έχει πάρει έναν άλλο Αμερικανό παίκτη, τον Μπρικόφσκι, που αυτή τη στιγμή δεν είναι στην πεντάδα. Όπως επίσης και έναν ακόμα στη θέση του Τσίμερμαν, τον Κράμερ. Τέταρτο άστοχο σουτ του Μακνίλ και ασφαλώς ο Ιωαννίδης θα προβληματιστεί. Ασφαλώς θα τον αλλάξει και ήδη σήκωσε τον Παραμανίδη από τον πάγκο για να πάρει τη θέση του Μακνίλ. Αρουέστη για τον Σίλβερ. Άσιστ για τον Λάσοφ. Έχουμε επιθετικό φάουλ του Λάσοφ. Και θα γίνει τώρα η αλλαγή. Θα μπει στον αγώνα ο Βασίλης Παραμανίδης που βλέπετε εδώ με το νούμερο 10.
τη θέση του Ματ Νιλ. Το βλέπετε με το 8 τον Ματ Νιλ. Παραχωρεί τη θέση του στον Παραμανίδη. Και να ο Goodland σαν playmaker για τον Άρη. Αλλάζει με τον Παραμανίδη. Πάντα Goodland. Παραμανίδης, Goodland. Παραμανίδης το σουτ. Άστοχο, προσπαθεί να κερδίσει ο Φιλίππου, αλλά η μπάλα είναι για τη Μακάμπη. Αροέστη, ο playmaker των Ισραηλινών για τον Σίλβαρ. Αυτό το σουτ και το καλάθι. 16-12 η Μακάμπη. Goodland. Γκάλης. Φιλίππου. Παραμανίδης, με συγχωρείτε. Goodland. Για τον Παραμανίδη, αυτός για τον Κοκολάκη. Το pivot. Και βήματα από τον Δημήτρη Κοκολάκη. Σταματούν οι διαιτητές τη φάση. Η μπάλα θα ξαναπαιχτεί. Όχι, έχει ζητηθεί time out. Βλέπουμε τους παίκτες του Άρη. Και να θυμίσουμε ότι η Μακάμπη είναι δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης. Το 1977, όταν κέρδισε στον τελικό την Ιταλική Μομπιλτζίρ Τζιβαρέζε με 78-77, και το 1981, όταν κέρδισε τη Συνουμπτίνε Μπολόνια στο Στρασβούργο, μάτς που είχε μεταδώσει ζωντανό η ΕΡΤ με 80-79. Επίσης έχει παίξει δύο φορές στον τελικό της διοργάνωσης και έχει χάσει το 80 και το 82, και μία φορά το 1967 στον τελικό του Κυπέλλου Κυπελλούχων. Όμως το παιχνίδι θα ξαναρχίσει. Μακάμπι με τον Μπέρκοβιτς δίνει στον Αροέστη. Σίλβερ για τον Μπέρκοβιτς. Rebound από τον Πέρι. Καλάθι και φάουλ από τον Δημήτρη Κογολάκη. Ο Πέρι κερδίζει πολλά επιθετικά rebound. Το σκορ έχει γίνει 18-12. Δικαίωμα για μία βολή στον πανύψηλο ας της Μακάμπι, τον Όλσι Πέρι. Ο Κολάκης κέρδισε την μπάλα, έδωσε στον Goodland. Αυτό το σούτ χωρίς χρονοτριβιού, rebound από τον Γκάλι. Το σούτ με ταμπλό, ο Λάσοφ κερδίζει. Σίλβερ, Αροέστη, Μπέρκοβιτς. Rebound από τον Goodland. Πολύ ωραία πάσα για τον Φιλίππου. 18-14. Να ο Νίκος Φιλίππου. Αροέστη. Λάσοφ. Πάλι Λάσοφ, Αροέστη. Το σουτ. Το κολάκι στο rebound. Γκάλης. Goodland. Φιλίππου, Goodland, ακάλυπτος, το σουτ και το καλάθι, 18-16, 10 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του μηχρόνου. Να ο Goodland, ο ένας από τους δύο Αμερικανούς παίκτες που ενισχύουν αυτό το σενάριο στην προσπάθειά του στην Ευρώπη. Αροέστη, Λάσοφ, πάλι Αροέστη για τον Πέρι, το pivot και το καλάθι. 20-16 από τον Όλσι Πέρι προηγείται η Μακάμπη. Ενώ ο προπονητής Μακάμπη, ο Σβί Σάρφ, ετοιμάζει την πρώτη αλλαγή. Θα ρίξει τον αγώνα τον Μπρικόφσκι. Goodland. Παραμανίδης, Goodland. Κοκολάκης, είναι βήματα. Δεν μέτρησε το καλάθι που είδατε. Είχαν συλληφθεί βήματα πιο πριν.
Και τώρα έγινε η αλλαγή για τη Μακάμπη. Μπήκε στο παιχνίδι ο Μπρικόφσκι στη θέση του Λάσοφ. Φρανκ Μπρικόφσκι έπαιζε πέρυσι στη Γαλλία, πρόπερσι στην Κατζίβα Βαρέζε, την παλιά γνωστή Ίνις. Μπέρκοβιτς, Αρουέστη, προσποίηση στον Μπρικόφσκι, το σούτ και το καλάθι από τον Αμερικανό που μόλις μπήκε στο παιχνίδι. 22-16 το σκορ, προηγείται η Μακάμπη 9 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα από το τέλος του μικρόνου. Γκούντλαντ για τον Άρη. Το σούτ απ' έξω, 22-18 από τον Αμερικανό. Αρουέστη. Ο Άρης δεν έχει βρει ρυθμό ακόμα. Δεν έχει την ταχύτητα και τον εύρο που θα έπρεπε να έχει, ενώ είναι μάλλον αδύνατος αμυντικά. Έχει χάσει πολλά rebound. Μπρικόφσκι, άσιστη για τον Σίλβερ, προσποίηση και καλάθι. Αυτά που λέγαμε, τα κενά στην άμυνα, 24-18, 8 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του μηχρόνου. Κακή συνεννόηση Γκάλι και Ποκολάκη, χάθηκε η μπάλα. Ο κόσμος παγωμένος στις εξέδρες. Περίμενε καλύτερο ξεκίνημα. Περίμενε έναν Άρη δυνατό, αποφασιστικό, ταχύ, νευρόδι. Δεν τον βλέπει. Βέβαια η αντίπαλος είναι και έμπειρη και ισχυρή. Πολύ ισχυρή. Αστοχείο Σίλβερ. Μπέρκοβιτς για τον Πέρι. Κερδίζει ο Γκάλης. Ελίσσεται το σούτ. Αστοχή, Παραμανίδης προσπαθεί, τελικά θα ολοκληρώσει ο Γκάλης και κερδίζει την μπάλα. Ο Κολάκης ατύχησε, η μπάλα βγήκε έξω από το καλάθι. Αλλά κατά τον ίδιο τρόπο είχε ατυχήσει και πιο πριν ο Πέρι. Αυτά συμβαίνουν. Μπρικόφσκι, Αρουέστη, αλλάζουν την μπάλα, Μπέρκοβιτς. Αρουέστη, Μπέρκοβιτς. Έκοψε με φάουλ ο Φιλίππου. Αποδοκιμάζει ο κόσμος. Δεν συμφωνεί με την απόφαση του Ιταλού Φιωρίτο που βλέπετε εδώ να καταλογίζει φάουλ στον Νίκο Φιλίππου. Φάουλ που δίνει το δικαίωμα στον Μπέρκοβιτς για τρεις βολές. 7 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα από το τέλος του χρόνου. Και ενώ επαναλαμβάνω, η Μακάμπη προηγείται με 24-18. Ο Άρης έχει 6 φάουλ, η Μακάμπη 4. Θα χρειαστεί και τις τρεις βολές ο Μπέρκοβιτς αφού αστόχησε στην πρώτη. ...25-18. ...26-18, 8 πόντι διαφορά. Και να τώρα ο Γκούντλαντ για τον Παραμανίδη, Γκάλης. Φάουλ του Αρουέστη, τρίτο φάουλ του Ισραηλινού playmaker. Και ασφαλώς ο Σβί Σάρφο, ο προπονητής της Μακάμπη, κάποια λύση, κάποια κίνηση θα σκεφτεί. Ήδη σήκωσε τον Κάντμαν για να αντικαταστήσει ασφαλώς τον Αρουέστη. Γκούντλαντ. Παραμανίδης με ταμπλό, αστοχή. Κέρδισε ο Μπρικόφσκι, Αρουέστη για τον Μπέρκοβιτς, reverse dribble, μπάσιμο κόβεται. Ο Γκούντλαντ στην αντεπίθεση, πολύ γρήγορος φεύγει, θα καρφώσει την μπάλα. Ενθουσιασμός, το σκορ γίνεται 26-20, 7 λεπτά πριν το τέλος του χρόνου. Να ο Γκούντλαντ, μια πολύ ωραία προσπάθεια, έφυγε σαν βέλος μπροστά, κάρφωσε την μπάλα στο καλάθι. Αρουέστη, Σίλβερ. Αρουέστη, Σίλβερ, το σούτ άστοχο, rebound από τον Φιλίππου. Η μπάλα στον Κοκολάκη και από εκεί στον Γκούντλαντ. Πάντα Γκούντλαντ για τον Παραμανίδη. Γκούντλαντ στον Κοκολάκη. Αυτός για τον Γκούντλαντ, το σούτ και το καλάθι από τον έξοχο Αμερικανό. 26-22, 4 πόντι, 6 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα.
Και time out που πήρε ο προπονητής Μακάμπι, ο Αμερικανός Σβί Σάρφ. Ας δούμε όμως τους πόντους των παιχτών των δύο ομάδων μέχρι στιγμής. Γκάλης 4, Κοκολάκης 4, Φιλίππου 4, Γκούντλαντ 8 για τον Άρη. Και έχουμε για τη Μακάμπι Λάσοφ 2, Αροέστη 2, Πέρι 6, Μπέρκοβιτς 8, Σίλβερ 6 και Μπρίκοφσκι 2. Βλέπετε τον κόσμο που έχει κατακλείσει τις κερκίδες του Palais de Sport. Ένα κόσμο που τραγουδάει για να ενθαρρύνει την ομάδα του Άρη. Πράγματι ο Κάντμαν πήρε τη θέση του Αροέστη σαν playmaker στην πεντάδα της Μακάμπι. Μπρικόφσκι αστοχή, Γκούντλαντ κέρδισε την μπάλα. Ξεφεύγει με πολύ ωραία τρίπλα. Στέκεται, σουτάρει. Άτυχος αυτή τη φάση η μπάλα βγήκε κυριολεκτικά έξω από το καλάθι. Σίλβερ για τον Κάντμαν. Ο Μπέρκοβιτς του κάνει σινιάλο αργά, δεν βιαζόμαστε. Σίλβερ, Μπέρκοβιτς. Όμως αυτός μόλις θα πάρει την μπάλα θα κάνει επίθεση. Ο Γκάλης τον σταματάει. Και φάουλ του Κάντμαν πάνω στον Νίκο Γκάλη. Ο Γκάλης που σταματιέται μόνο με φάουλ. 6 φάουλ ο Άρης, 6 Μακάμπι, πλάγια η μπάλα για την ελληνική ομάδα. Γκούντλαντ, Γκάλης, πάντα Γκάλης. Το σούτ υποπίεση, αστοχή, Σίλβερ, γρήγορα στην αντεπίθεση για τον Μπέρκοβιτς, ακάλυπτος το σούτ, άστοχο, Κοκολάκης στο rebound και Γκούντλαντ. Πάντα Γκούντλαντ, Παραμανίδης, Γκούντλαντ για τον Γκάλη, Φιλίππου, αστοχή, ξανακερδίζει όμως την μπάλα, κόβει ο Πέρι, φάουλ που σημειώνει ο Φιωρίτο, 3 σούτ για τον Νίκο Φιλίππου. Να ο Φιλίππου. Μειώνει το σκορ σε 26-23. Θα χρειαστεί όμως και την τρίτη βολή. ...26-24. Ο Άρης τους 8 πόντους τους έκανε 2. Να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Κάντμαν για τον Μπρικόφσκι, Πέρι, αστοχή, Κοκολάκη στο rebound, δίνει στο Γκούντλαντ. Πολύ ωραία αυτό στον Παραμανίδη, ο αστοχή, Πέρι, Κάντμαν, Μπέρκοβιτς, Κάντμαν, το σούτ απ' έξω. Ριμπάλντα από τον Φιλίππου, κλέβει ο Σίλβερ, αλλά η μπάλα θα φύγει out. Θα την επαναφέρουν οι Αριανοί από πλάγια θέση. Ενώ ο Γιάννης Ιωαννίδης κάνει μια ακόμα αλλαγή, βγάζει τον Παραμανίδη και βάζει τη θέση του τον Ρωμανίδη, τον νεαρό διεθνή Ρωμανίδη. Να το σωδόμι το νούμερο 9. Γκούντλαντ με την μπάλα για τον Ρωμανίδη. Πάλι Γκούντλαντ. Το σουτ άστοχο και rebound και φάουλ του Μπρίκοφσκι πάνω στον Δημήτρη Κοκολάκη. Το 8ο φάουλ της Μακάμπι, 3 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου. Η μπάλα πλάγια. Γκούντλαντ. Για τον Φιλίππου, Ρωμανίδης τώρα, πάλι Γκούντλαντ. Ακάλυπτος, κάνει το σούτ, αστοχή όμως, παίρνει εύκολα το rebound. Σίλβερ, Μπρικόφσκι,
Χάντμαν, Μπρικόφσκι, κερδίζει ο Σίλβερ και το καλάθι από τον Λιου Σίλβερ, ενώ έχει υποπέσει φάουλ ο Φιλίππου. 28-24, μία βολή για τον Σίλβερ. (Συλίου) 29-24, 5 πόντι διαφορά από τον Σίλβερ, που ανάμεσα σε 3 σε Αριανούς άρπαξε την μπάλα, πέτυχε το καλάθι, πήρε φάουλ, στόχησε εξ αυτό. Ρωμανίδης, Γκούτλαντ, Φιλίππου, αστοχή, Γκάλης κερδίζει, λύσεται μέσα σε πολλούς, βρίσκει το στόχο, 29-26, ακόμα 3 λεπτά, να ο Γκάλης. Επαναλαμβάνω, το παιχνίδι δεν έχει ρυθμό και αυτό συμφέρει τη Μακάμπη. Ο Άρης δεν έχει καταφέρει να το φέρει στα μέτρα του. Ο Σίλβερ για τον Μπρικόφσκι που κόβεται από τον Φιλίππου. Ο Μαϊνινί σφυρίζει φάουλ τον Γκούντλαντ που είναι εκτός φάσεως. Ο κόσμος δικαιολογημένα αποδοκιμάζει. Ο Γάλλος ήταν πολύ αυστηρός, αν όχι άδικος, σε αυτή τη φάση για την ελληνική ομάδα. Τρεις βολές για τον Φρανκ Μπρικόφσκι, τον έναν από τους πολλούς Αμερικανούς της Μακάμπη. Το σκορ γίνεται 30-26, 2 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα από το τέλος του χρόνου. Ακόμα ένα σούτ για τον Μπρικόφσκι. (Συλίου) 31-26 και Γκούντλαντ για τον Άρη. Φιλίππου, το σούτ, εύστοχος ο Νίκος Φιλίππου, 31-28. Και τώρα Μπέρκοβιτς για τον Κάντμαν. Σίλβερ, Πέρι, Κάντμαν, Μπρικόφσκι, Κάντμαν, το σούτ, rebound ο Φιλίππου, πετάει την μπάλα στον Γκάλι, αλλά πολύ δυνατά βγαίνει έξω. Πέρι κρατάει την βάλα, προσπαθεί να καθοδηγήσει τους συμπαίκτες του. Κάντμαν δείχνει με τα δάχτυλά του ποια κομπίνα θα γίνει. Σίλβερ για τον Μπρικόφσκι, ο Φιλίππου διώχνει, γυρίζει ο Γκούντλαντ για τον Κοκολάκη. Τελικά καταλήγει μπάλα στον Μπέρκοβιτς, αυτός για τον Σίλβερ και ο Γκούντλαντ αναγκάζεται να κάνει το φάουλ. Ο Ρωμανίδης το έκανε το φάουλ, όχι ο Γκούντλαντ. Μπροστά στον κίνδυνο να πετύχει ο Σίλβερ ένα βέβαιο καλάθι. (Συλίου) 32-28 από τον Λιου Σίλβερ. 33-28 τώρα. 5 πόντι διαφορά. 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του χρόνου. Γκούντλαντ. Ρωμανίδης. Γκούντλαντ. Η μπάλα για τον Κοκολάκη. Κακή πάσα, κέρδισαν οι Ισραηλινοί. Μπρικόφσκι για τον Κάντμαν. Μπέρκοβιτς, Πέρι, δεν βιάζονται οι παίκτες της Μακάμπη, γυρίζουν την μπάλα. Κάντμαν για τον Σίλβερ, αυτός για τον Μπέρκοβιτς. Κάντμαν, Σίλβερ, Πέρι, μάλλον θα πρέπει να γίνει το σουτ, πλησιάζουν τα 30 δευτερόλεπτα, το κάνει ο Κάντμαν.
ευστοχή κιόλας, υποπίεση 35-28, 53 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Goodland για τον Άρη σαν playmaker. Ρωμανίδης, Goodland. Ρωμανίδης κάνει τον πάσιμο, πετάει την μπάλα στο ταμπλό, αστοχή. Τελικά όμως θα κερδίσουν οι Αριανοί, ενώ Γιάννης Ιωαννίδης παίρνει ένα time out. 36 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του μηχρόνου και ενώ το σκορ είναι 35-28 υπέρ της Maccabi. Το παιχνίδι θα ξαναρχίσει με επαναφορά της μπάλας από πλάγια θέση. Εντάξει, ξαναμπήκε στο παιχνίδι ο Μακνίλ για λογαριασμό του Άρη, πήρε τη θέση του Ρωμανίδη. Goodland για τον συμπατριώτη του τον Μακνίλ, Goodland. Φιλίππου βρίσκει το κενό στην άμυνα της Maccabi, αστοχή όμως. Και με follow ο Μακνίλ κάνει το σκορ 35-30, 10 δευτερόλεπτα ακόμα να δούμε αν θα τα εκμεταλλευτούν οι Ισραηλοί. Ναι, ο Μπέρκοβιτς από μακριά, 37-30, 3 δευτερόλεπτα. Ο Goodland σηκώνεται, σουτάρει αστοχή, το ημίχρονο τελείωσε με 37-30 υπέρ της Maccabi. Ένα αποτέλεσμα καθόλου ενθαρρυντικό για την ελληνική ομάδα. Ας ελπίσουμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης θα μπορέσει να βρει τον ρυθμό που δεν πέτυχε σε κανένα σημείο του πρώτου ημιχρόνου. Θα μπορέσει να βρει την αυτοπεποίθησή του, την ταχύτητά του, ώστε όχι μόνο να ανατρέψει το αποτέλεσμα, αλλά να πετύχει ίσως και ένα σκορ που θα του δίνει κάποιες ελπίδες εν ώψη της ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης στο γήπεδο της Maccabi στο Tel Aviv. Μέχρι ότου όμως αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο, ας δούμε τι έχει ετοιμάσει ο Χάρης Αλευρόπουλος. Γεια σας και από εμάς, αγαπητοί φίλοι. Και καθώς το 37 και 30 που λέει ο φωτεινός πίνακας διατηρείται εδώ στο Παλέντε Σπορ μεταξύ της Maccabi και του Άρη, η Maccabi κερδίζει μέσα στο Παλέντε Σπορ τον Άρη, θα συζητήσουμε με τον Στέργιο Μπουσβάρο, με τον Παναγιώτη Σολακίδη και με τον Σωτηρή Σακελαρίου για αυτό το 37-30, πώς έγινε το 37-30 και για το τι ελπίδες έχει ο Άρης από εδώ και στο εξής, πώς πρέπει να παίξει προκειμένου να υπερκαλύψει αυτή τη διαφορά. Πρώτα, Στέργιο, το μικρόφωνο σε σένα, μια παλιά δόξα του ελληνικού μπάσκετ για όσους δεν σε ξέρουν. Πώς είδες το πρώτο μήχρονο, πώς είδες τον Άρη, πώς είδες τη Maccabi? Οπωσδήποτε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Άρη και φάνηκε μια Maccabi η οποία ήταν πάρα πολύ σκληρή, με σωστή άμυνα, κυνήγησε τον Γκάλι με δύο παίκτες όλη τη διάρκεια του πρώτου μηχρόνου και αυτό περιόρισε την επιθετική δραστηριότητα του Άρους. Από εκεί τώρα και πέρα εξαρτάται στο δεύτερο μήχρονο πόσο άριστα ανταπεξέλθει σε αυτό το προσάρισμα του Γκάλης, γιατί νομίζω ότι πρέπει να το βοηθούν οι άλλοι συμπαίκτες του να το σκρινάρουν για να παίρνει την πρώτη παλιά. Από την μεριά της Maccabi, όπως είπα και στην αρχή, ήταν μια πολύ σκληρή ομάδα, μια ομάδα, πραγματικά ομάδα, με 7 παίκτες που μπήκαν και βγήκαν, όλοι σουτέρ, ψυχωμένοι, δυνατοί. Τώρα το μέλλον θα δείξει πώς θα πάει ο Άρης. Αυτό το μέλλον θέλω να μάθω, αυτό το δεύτερο μήχρονο θέλω να μάθω πώς θα πάει. Θα ήθελες να μου κάνεις, ας σταθούμε λίγο Μάντης, μια πρόβλεψη. Πώς πρέπει, αν θέλεις, να παίξει ο Άρης προκειμένου, όχι ασφαλώς να καλύψει αυτούς τους 7 πόντους, αλλά για να έχει ελπίδες να αποκριθεί, να κερδίσει και μια φυσιολογική διαφορά 10 πόντων περίπου? Το 10 πόντους μου φαίνεται λίγο αδύνατο να τους φτάσει απέναντι σε μια Maccabi όπως είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Εάν τώρα αλλάξουν λίγο την άμυνα όπως την άλλαξε το τέλος του πρώτου μηχρόνου που έπαιξε ένας 4, πιθανόν τώρα αν συνεχίσει να πρεσάρει να μην περνάει πρώτη παλιά,
Πάντως είναι πολύ δύσκολο γενικά για τον Άρη να περάσει τους 10 πόντους αυτούς. Θα είναι ένα παιχνίδι που θα παιχθεί έτσι. Αυτά από το Στέργιο Μπουσβάρο. Το μικρόφωνο τώρα στον Παναγιώτη Τσολακίδη, τον διεθνή διαιτή. Θα ήθελα να μου πεις πάνω κατά τη διάρκεια του πρώτου μικρόνου. Ακούστηκαν αρκετές διαμαρτυρίες από τους φιλάθλους. Θα ήθελα να μου κρίνεις τη διαιτησία. Νομίζω η διαιτησία είναι αρκετά καλή. Είναι δύο πάρα πολύ καλοί διαιτητές, γνωσμένης αξίας, πολύ γνωστοί στην Ευρώπη, τόσο Μανίνη όσο και Φιωρίτο. Έχουν παίξει πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχουν παίξει πολύ μεγάλους αγώνες. Και οπωσδήποτε η έδρα είναι από τους διαιτητές που δεν τους επηρεάζει τόσο πολύ η έδρα. Δεν θέλω να ρωτήσω αν τους επηρεάσει η έδρα, γιατί δεν νομίζω ότι, ότι αδικεί το Άρης. Τον αντίον, πιστεύεις ότι ευνοεί τη Μακαμπή, μια και σε όλους μας είναι γνωστό ότι η διαιτησία, η διεθνής διαιτησία είναι με το μέρος της Μακαμπή. Όχι, εδώ θα διαφωνήσω λιγάκι. Μπορεί να είναι με το μέρος της Μακαμπή η διαιτησία στην Ευρώπη, αλλά σήμερα η διαιτησία είναι πάρα πολύ καλή. Ίσως είναι κακή για την Ελλάδα που παίζουν εδώ πέρα μέσα. Απέναντίας πιστεύω ότι στο Τελ Αβίβ που έχω παίξει επανελειμμένα ήταν ακόμα πιο δύσκολα για τον Άρη, γιατί εκεί η διαιτησία ίσως να μην είναι αυτή η οποία θα είναι, να μην είναι τα ίδια μεγάλα ονόματα διαιτησίας. Αφενός και αφετέρου η ατμόσφαιρα που εδώ λέμε ότι έχει δημιουργηθεί και είναι εκρηκτική, στο Τελ Αβίβ σας διαβεβαιώνω ότι θα είναι πολλαπλάσια. Ναι, το ξέρω, θα ήθελα να σταθώ σε αυτό το σημείο. Πάνω έχει παίξει πολλές φορές στο Τελ Αβίβ, μάλιστα έχει παίξει αγώνες φωτιά Μακαμπή Ρεάλ Μαδρίτης τρεις φορές κιόλας. Έχει γνωρίσει την έδρα της Μακαμπής. Θα ήθελα να μου σκιαγραφήσεις πώς είναι αυτή επιτέλους η περιβόητη για τους πολλούς που δεν έχουν ζήσει αυτή την έδρα της Ισραηλινής ομάδος. Ευχαρίστω. Είναι ένα γήπεδο που έχει 10.000 καθημένους, 10.000 καρεκλάκια. Ο κόσμος αγοράζει τα εισιτήρια σε πανάκριβες τιμές, περίπου 100 δολάρια τουλάχιστον για την τελική φάση. Είναι οργανωμένοι πάρα πολύ, ο κόσμος τους φωνάζει, διαμαρτύρεται συνεχώς, ακόμα και στην πιο εύστοχη παρατήρηση και επέμβαση ενός διαιτητή. Αφενός και αφετέρου δίπλα στη γραμματεία έχουν κάνει το πρωτότυπο κατά το αμερικάνικο στυλ, έχουν άνθρωπο με μικρόφωνο, ο οποίος μεταδίδει τα συνθήματα στους φιλάθλους. Τα λέει βέβαια στην εβραϊκή γλώσσα. Οι Ευρωπαίοι διαιτητές δεν είναι δυνατόν να ξέρουν τι λέει, αλλά για αυτή την περίπτωση είναι οφθαλμοφανές ότι παρασύρουν τον κόσμο σε μια τέτοια ατμόσφαιρα που οπωσδήποτε είναι δύσκολη για οποιαδήποτε ομάδα να μεγάλη να παίξει μέσα εκεί. Αυτά απλώς εγκυκλοπαιδικά θα τα χαρακτήριζα. Θα ήθελα τώρα να έρθουμε στο παιχνίδι από τεχνικής πλευράς, να μου πεις πώς είδες τον Άρη και εσύ τη γνώμη σου, πώς είδες τη Μακαμπή. Ο Άρης δεν είναι άσχημος. Έχει πέσει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Παίζουν πάρα πολύ σφιχτή άμυνα οι Εβραίοι. Παίζουν με έναν παίκτη επάνω στον Κάλλη από την αρχή του αγώνα και δεν μπορούμε δυστυχώς να πάρουμε. Είναι με τον Αροέστη και δεν μπορεί δυστυχώς ο Άρης να πάρει την πρώτη πάσα. Διότι ο παίκτης αυτός, ανεξάρτητα που είναι η μπάλα, είναι δίπλα στον Κάλλη και είναι πολύ δύσκολα. Απέναντίας, ο Μπέρκοβιτς από την πλευρά των Ισραηλινών είναι αυτός ο οποίος παίρνει την πρώτη πάσα και ξεκινάει έναν ευνηδιασμό. Η δύναμη του Άρη είναι ο ευνηδιασμός, είναι γρήγορη ομάδα. Όταν του κόβει την πρώτη πάσα, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολα. Πιστεύω ότι ο προπονητής του Άρη θα βρει τη λύση στο δεύτερο ημιχρόνιο. Θα βρει τη λύση, δεν θέλω να μου πει την γνώμη σου. Ποια λύση νομίζετε εδώ? Κοιτάξτε, η λύση είναι καταρχήν ότι ο Αροέστη έχει ήδη τρία φάουλ. Και οπωσδήποτε, αν θα τον συνεχίσει να το βάλει μέσα τώρα, θα είναι πολύ δύσκολο να το κρατήσει με την ίδια επιτυχία που το κρατούσε στο πρώτο δεκάλεπτο. Το οποίο ήταν και το πιο δύσκολο για μια ομάδα εκτός έδρας. Πιστεύω ότι τα τρία φάουλ του Αροέστη επηρεάσουν ευνοϊκά την ομάδα του Άρη. Να δούμε, ας το ελπίσουμε πάνω. Σε ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το μικρόφωνο στο Σωτήρη του Σαγκελαρίου, το διεθνή μπασκετμπολίστα, είναι λίγο πολύ γνωστό στους Έλληνες φιλάθλους. Σωτήρη, θα ήθελα και τη δικιά σου τη γνώμη. Πού οφείλεται, πάνω κατά τη γνώμη σου ασφαλώς, αυτό το 37-30, 7 πόντους μέσα στο Παλέντε Σπόρ υπέρ της Μακαμπής? Καταρχάς, ο Άρης ξεκίνησε το παιχνίδι πάρα πολύ καλά. Μέχρι το 7ο λεπτό που το παιχνίδι το πήγαινε πόντο με πόντο. Στη συνέχεια, Μακαμπή άλλαξε άμυνα και έπαιξε 4 ζώνη και ένα με του μεν πάνω στον Νίκο τον Κάλλη. Με τον Αρέστη, σχεδόν βεντούζα επάνω του και ήταν δύσκολα η μπάλα να περάσει στον Κάλλη. Εκείνο το διάστημα και πέρα, ο Άρης ήταν αρκετά άστοχος. Αν εξαιρέσουμε 2-3 εύστοχα σου του Νεύρου, παίχτη του. Και για αυτόν τον λόγο, η Μακαμπή μπορούσε να ξεκινήσει γρήγορα μπροστά και με την υπεροπλία που είχε σε ορισμένες φάσεις κάτω τα καλάθια να προηγηθεί στο σκορ. Το οποίο πιστεύω ότι είναι μικρό σκορ λόγω του κρισιμότητα του αγώνα. Και διότι ο
Άρης, όπως είπαμε, κόλλησε πάνω στην άμυνα αυτή που παίζει η Μακαμπή, 4 ζώνη και ένα συμμετωμένο. Τι πρέπει να κάνει για να ξεκολλήσει ο Άρης από αυτό το πράγμα? Πιστεύω αυτό πρέπει να κάνει ο Άρης, το οποίο θα το είπαν και στα αποδυτήρια σφαλώς τώρα οι παίχτες με τον Ιαννίδη, είναι ότι πρέπει να κάνουν οι παίχτες του Άρη screen στον Νίκο τον Γκάλι για να πάρει την πάσα. Εκτός εάν την πάρει πολύ γρήγορα στο κέντρο και ξεκινήσει βιασμό. Εάν την πάρει την μπάλα στην οργανωμένη άμυνα ο Άρης, θα πρέπει να βάλουν screen οπωσδήποτε στον Γκάλι για να ξεμαρκαριστεί και να έχει ένα εύκολο shoot ή να μπορεί λόγω της φαντασίας του παιχνιδιού του να πασάρει εύκολα την μπάλα κάτω καλά στους ψηλούς παίκτες του Άρης. Και πιστεύεις αν όλα γίνουν αυτά, μπορεί ο Άρης να υπερκαλύψει αυτή τη διαφορά των 7 πόντων? Γιατί δεν φτάνει μόνο να νικήσει, με συγχωρείς που σε διακόπτω, 1 ή 2 πόντους, προκειμένου να ελπίζουμε για κάτι καλό που όλοι εδώ στη Θεσσαλονίκη, επειδή ζήσαμε εδώ πέρα το κλίμα, ήλπιζαν ότι ο Άρης θα μπορούσε να προχωρήσει εις βάρος του Μακαμπή. Ας μην ξεχνάμε όλοι εδώ πέρα μέσα ότι η Μακαμπή δεν είναι καμιά μικρή ομάδα. Είναι από τις πρώτες ομάδες της Ευρώπης, έχει πάρει 2 φορές τον κύπελλο πρωταθλητριών και παίζει και έχει πάρα πολύ έμπειρους παίκτες στην ομάδα της. Αλλά πιστεύω όμως ο Άρης δεύτερο ημίχρονο να αλλάξει το παιχνίδι και να πλησιάσει τη Μακαμπή. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα μπορέσει να νικήσει ο Άρης με πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτό θα είναι ένα θαύμα κατά τη γνώμη δικιά μου. Αλλά πιστεύω ότι ο Άρης θα προσπαθήσει και με την προσπάθεια του κόσμου και με την προσπάθεια των παιχτών να καλύψει το κενό αυτό και να προηγηθεί, που θα του δώσει κατά κάποιο τρόπο την ελπίδα, εάν μπορεί να προηγηθεί στο δεύτερο γύρο. Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, κάτω αν θέλετε από ψυχρή λογική, οι 15 πόντοι που λέγανε για μια ασφαλή πρόκριση, και αυτό αν ήταν ασφαλή, μέσα στο Τελαβίβ είναι λιγάκι ανέφικτο κάτω από τις τωρινές συνθήκες. Όλοι ευχόμαστε να διαψευτούμε. Αλλά αν επικρατήσει τελικά αυτή η ψυχρή λογική, τι ελπίδες δίνετε στον Άρη να προχωρήσει εις βάρος της Μακαμπή? Μιλάτε για διαφορά των 15 πόντων? Όχι, μιλάω αν τελικά το παιχνίδι κριθεί στους 5 πόντους, στους 6 πόντους. Μπορεί ο Άρης να κάνει το θαύμα μέσα στο Τελαβίβ? Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο, τη γνώμη μου, διότι μέσα εκεί, αν αυτός ο κόσμος εδώ στο Παλαιοδεσπόρο είναι αρκετά δύσκολο στη Μακαμπή, θα είναι εκεί πολύ δυσκολότερο, όπως είπε και ο Παναγιώτης προηγουμένως. Ο κόσμος εκεί πέρα είναι πάρα πολύ δύσκολος, πάρα πολύ παροτρύνει την ομάδα και τους παίχτες με συνθήματα, όπως είπε, με γάφωνα κτλ. Και είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα ήθελα ο Άρης για να περάσει το γύρο, πρέπει να περάσει εδώ πέρα να καλύψει μια διαφορά περίπου 20 πόντων για να προκριθεί στο δεύτερο γύρο. Πράγμα το οποίο πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν κρίνουμε από το πρώτο ημίχρονο και το παιχνίδι που κάνει η Μακαμπή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ας μην ξεχνάμε ότι στο μπάσκετ μπορούν να γίνουν τα πάντα. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη Σακελαρίου, σε ευχαριστώ, Παναγιώτη Τσολακίδη. Αυτά, αγαπητοί φίλοι, το μικρόφωνο και πάλι στο Φίλιππο Συρίγκο. Ήδη όμως οι δύο ομάδες είναι έτοιμες για να αρχίσουν το δεύτερο μέρος του αγώνα, και ως ότου παραταχθούν οι πεντάδες στον αγωνιστικό χώρο, να δούμε τους scorers. Ο Γκάλης μόνο 6 πόντους, αποτέλεσμα της πολύ προσεγμένης άμυνας της Μακάμπη. Κυριολεκτικά όλη η ομάδα είναι πάνω στον Γκάλη, πως να μην πάρει την μπάλα αυτός ο παίκτης. Κοκολάκης 4 πόντους, Φιλίππο 8, Παραμανίδης 2, Γουντλαντ 8, Μακνίλ 2. Αυτά για τον Άρη. Η Μακάμπη, Λάσοφ 2, Αρουέστη 2, Περί 6, Μπέρκοβιτς 8, Κάντμαν 2, Σίλβερ 13 και Μπρικόφσκι 4. Να ο Φιωρίτο, ο Ιταλός διαιτητής, που ήδη περιμένει τις πεντάδες των δύο ομάδων για το τζάμπολ. Η Μακάμπη θα αρχίσει με Μπρικόφσκι, Κάντμαν, Πέρι, Μπέρκοβιτς, και δεν έχει βγάλει τη φόρμα το πέμπτος παίκτης, ασφαλώς θα είναι ο Σίλβερ. Ο Άρης με τους δύο Αμερικανούς, τον Γουντλαντ και τον Μακνίλ, τον Γκάλι, τον Κοκολάκη και τον Φιλίππου, με την πεντάδα δηλαδή που άρχισε το παιχνίδι. Και να λοιπόν όλα έτοιμα για το δεύτερο ημίχρονο, για το δεύτερο αποφασιστικό μέρος του αγώνα. Πέρι και Κοκολάκη στο τζάμπολ. Κέρδισε ο Πέρι η μπάλα στον Μπρικόφσκι. Επαναλαμβάνω, σκορ 37-30 για τη Μακάμπη. Μπέρκοβιτς, Σίλβερ, Μπρικόφσκι, Κάντμαν, Σίλβερ. Μόνος του ο Πέρι, αστοχή. Κερδίζει ο Μακνίλ για τον Γκάλι. Προσποίηση, γυρίζει το σούτ, ναι. Κυριολεκτικά τρύπησε τρεις αντιπάλους. 37-32 από τον Νίκο Γκάλι.
Κάντμαν. Μπέρκοβιτς Κάντμαν. Πέρι. Αστοχή με follow όμως ο Μπρικόφσκι. 39-32. Γκούντλαντ. Πάντα Γκούντλαντ. Γκάλης. Γκούντλαντ το σούτ απ' έξω. Άστοχο. Κερδίζει ο Μπέρκοβιτς το rebound. Κόβει ο Γκούντλαντ. Σίλβερ. Κάντμαν. Μπρικόφσκι παίρνει την εσωτερική από το Γογολάκι, κλείνεται όμως από τον Φιλίππου, αστοχή, follow, άστοχο. Ξανακερδίζει όμως την μπάλα ο Αμερικανός και είναι βήματα που σφυρίζει ο Μαϊνινί. Γκούντλαντ για τον Γκάλι, που τον μαρκάρει ο Κάντμαν. Ο Γκάλις για τον Φιλίππου. Γκούντλαντ. Γκάλις. Μακνίλ μόνο στο Κοκολάκι, χάνει την μπάλα προς στιγμή, αλλά τελικά θα πετύχει το καλάθι. 39-34, 18 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα από το τέλος του αγώνα. Η Μακάμπι προηγείται με 5 πόντους. Κάντμαν. Σίλβερ. Μπέρκοβιτς για τον Μπρικόφσκι. Αυτός για τον Σίλβερ. Κάντμαν, άστοχο σούτ, rebound από τον Πέρι. Έκοψε ο Γκούντλαντ και η μπάλα για την Μακάμπι. Ο Σίλβερ στον Κάντμαν. Αυτός για τον Σίλβερ πάλι. Αστοχή. Ο Κολάκης προσπάθησε να κερδίσει την μπάλα με κεφαλιά. Ο Μακνίλ για τον Γκάλι. Αδειάζει έναν αντίπαλο, το φάουλ από τον Σίλβερ. Λιου Σίλβερ επιθετικό φάουλ και ας διαμαρτύρεται όσο θέλει. Παίζει ένα ωραίο θέατρο ο Αμερικανός. Το φάουλ ήταν καθαρό. Ο Γκάλης έχει δικαίωμα για τρεις βολές. Νάτος Νίκος Γκάλης. Σκορ 39-34, 17 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα από το τέλος του αγώνα. Αστοχή στο πρώτο σουτ. (39-35) (39-36) Κάντμαν για την Μακάμπι. Πέρι. Ωραίο καλάθι μετά από προσωπική προσπάθεια του Πέρι. 41-36. Γκούντλαντ. Φιλίππου. Η πάσα για τον Μακνίλ. Κλέβουν οι Ισραηλινοί. Σίλβερ στην αντεπίθεση. Το σούτ με ταμπλό. Rebound από τον Φιλίππου. Πάσα εφηλιασμού για τον Γκάλι. Το μπάσιμο και το καλάθι. Ας ήταν ο Πέρι, δεν υπολογίζει τίποτα. Δεν μπορεί να το κόψει κανείς. 41-38. Κάντμαν. Μπέρκοβιτς, Μπρικόφσκι. Άστοχο σούτ, rebound από τον Μακνίλ. Γκάλις. Πάντα Γκάλις. Σανέλουρος τριγυρίζει το καλάθι. Αστοχή, κερδίζει ο Πέρι. Και φάουλ επιθετικό του Νίκου Γκάλι. Η μπάλα πλάγια για την πρωταθλήτρια του Ισραήλ. Ο Γκάντμαν για τον Σίλβερ. Κάντμαν σαν playmaker. Σίλβερ. Πέρι. Φάουλ του Κάντμαν πάνω στον Νίκο Γκάλι. Ενώ ο προπονητής της Μακάμπι ξαναβάζει στο παιχνίδι τον Αροέστη στη θέση του Κάντμαν.
Μακνίλ για τον Γκούντλαντ. Αυτός τον Μακνίλ. Αστοχή σχεδόν εξ επαφής με follow, αστοχή και πάλι. Είναι λίγο άτσαλος, αλλά είναι και άτυχος αυτός ο Μακνίλ. Ενώ το παιχνίδι σταματάει γιατί έχει χτυπήσει ο Μπέρκοβιτς. Βλέπω αίματα στο πρόσωπό του. Να, ο Μίκ Μπέρκοβιτς φαίνεται στην διεκδίκηση της μπάλας κατά το καλάθι. Κάποιος παίκτης χωρίς να το θέλει τον χτύπησε στο πρόσωπο. Ο Μπέρκοβιτς φεύγει από το παιχνίδι, πηγαίνει στο γιατρείο του γηπέδου. Το βλέπουμε εδώ. Ξάπλωσε για να δεχτεί τις πρώτες βοήθειες. Όμως ο φακός ξανά στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε ποιος θα πάρει τη θέση του Μπέρκοβιτς. Ο Φιωρίτο, ο Ιταλός διαιτητής. Νάρο Έστι που επιστρέφει από το ιατρείο και αυτός. Παρακαταλάβω τι περιμένουν οι διαιτητές. Το παιχνίδι πρέπει να συνεχιστεί. Στη θέση του Μπέρκοβιτς μπαίνει ο Κάντμαν. Η μπάλα είναι πλάγια για την Μακάμπι. Αροέστη για τον Κάντμαν. Παραλαμβάνω σκορ 41-38, 15 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα από το τέλος. Η Μακάμπι μπροστά. Αροέστη. Μπρικόφσκι. Μόνος κάνει το σούτ και το καλάθι. 43-38. Γκούντλαντ. Μακνίλ, Γκούντλαντ. Αυτός για τον Μακνίλ που χάνει την μπάλα από τον Κάντμαν. Αροέστη τώρα, playmaker για την Μακάμπι. Σίλβερ, Πέρι, Αροέστη. Πέρι μέσα στη ρακέτα, γυρίζει, προσποιείται, σουτάρει, αστοχή, rebound από τον Κοκολάκη. Κάνει μερικές βόλτες γύρω από τον εαυτό του, ενώ εκεί η πάσα πρέπει να φεύγει γρήγορα για τον εθνιασμό. Γκούντλαντ, Γκάλης, το μπάσιμο, το σουτ, άστοχο και το φάουλ από τον Όλσι Πέρι πάνω στον Νίκο Γκάλη. Τρία σουτ. Ήταν το δεύτερο φάουλ του Πέρι. ...43-39 μειώνει ο Γκάλης. ...43-40... ...14 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Μακάμπι στην επίθεση με τον Πέρι. Κάντμαν. Αροέστη. Αστοχή. Μακνίλ κερδίζει την μπάλα. Πάσα εφηδιασμού στον Γκάλη, αυτός στέκεται, σουτάρει υπό πίεση, αστοχή, κερδίζει ο Μακνίλ, βγάζει την μπάλα έξω. Γκούντλαντ, το σουτ από μακριά, Μακνίλ το rebound, με ταμπλό το σουτ, είναι άτυχος τελικά, ξανακερδίζει, αστοχή, χάνει τελικά την μπάλα, κέρδισε ο Κάντμαν. Αροέστη, Μπρικόφσκι, Αροέστη. Πάντα Αροέστη. Πέρι για τον Σίλβερ. Αυτός για τον Πέρι είναι βήματα. Όχι, δίνεται φάουλ στο Κοκολάκι από τον Φιωρίτο. Να, ο Πέρι που κέρδισε το φάουλ από τον Δημήτρη Κοκολάκι. Βέβαια δεν έχει δικαίωμα για σουτ. Το φάουλ δεν έγινε πάνω σε προσπάθεια για καλάθι. Μπρικόφσκι. Σίλβερ, Πέρι, Αροέστη, Σίλβερ, κόβει ο Γκούντλαντ. Δίνει πολύ ωραία στο Μακνίλ, το κάρφωμα,
43-42 πλησιάζει στον ένα πόντο ο Άρης. Αροέστη τώρα. Μπρικόφσκι. Σίλβερ. Η εξέδρα ζεσταίνεται. Ο Σίλβερ αστοχή. Κοκολάκη στο rebound και φάουλ του Μπρικόφσκι πάνω στον Δημήτρη Κοκολάκη. Να ο Μπρικόφσκι κοιτάει απορριμμένος τον Γάλλο διαιτητή. Όμως είχε κάνει όσο πιο πονηρά μπορούσε τη δουλειά του. Είχε σπρώξει τον Έλληνα παίκτη στον αέρα, νομίζοντας ότι ο Γάλλος δεν τον βλέπει. Ξαναγύρισε στο παιχνίδι ο Μπέρκοβιτς, ενώ η μπάλα είναι για τον Άρη. Ο Μπέρκοβιτς που πήρε τη θέση του Κάντμαν. Ενώ βλέπω ότι ο κόουτς Μακάμπι ετοιμάζει τον Λάσοφ. Φιλίππου, προσποίηση, γυρίζει στο Κοκολάκι. Και ο Μαϊνινί, ανακάλυψε ένα επιθετικό φάουλ του Νίκου Φιλίππου. Ήταν το τέταρτο φάουλ του Φιλίππου, που είναι από τους πιο καλούς παίκτες του Άρη. Μπέρκοβιτς για τον Αροέστη. Πάλι Μπέρκοβιτς. Κερδίζει ο Μακνίλ. Έχει χτυπήσει όμως ο Κοκολάκης ο Γκούντλαντ. Αστοχή, κερδίζει ο Μπέρκοβιτς. Μπέρκοβιτς το σούτ και το καλάθι. 45-42, 12 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα από το τέλος. Ενώ χρεώθηκε με φάουλ ο Κοκολάκης. Τέταρτο φάουλ και για τον Κοκολάκη. Ενώ βλέπετε τον Μαϊνινί, το Γάλλο διαιτητή, να ενώ έλεγε τι ακριβώς έχει σφυρίξει στη γραμματεία. Woodland. Κοκολάκης, φάουλ του Μπέρκοβιτς. Η μπάλα πλάγια με τον Μακνίλ για τον Γκούντλαντ. Αυτός για τον Φιλίππου. Το σουτ και το καλάθι από τον Νίκο Φιλίππου. 45-44. 12 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Αροέστη. Πάντα Αροέστη για τον Σίλβερ. Αροέστη. Σίλβερ. Μπρικόφσκι. Σίλβερ, κόβει πολύ ωραία ο Μακνίλ, αλλά ξανακερδίζει ο Σίλβερ. Μπέρκοβιτς, Μπρικόφσκι, το σούτ και το καλάθι. 47-44, στο κρίσιμο σημείο, οι Ισραηλινοί βρίσκουν το στόχο. Γκούντλαντ. Φιλίππου, νέο εύστοχο σούτ. 47-46 από τον Νίκο Φιλίππου, που έχει πετύχει 14 πόντους, όσους και ο Γκάλης. Φιλίππου και Γκάλης, οι δύο σκόρερ του Άρη. Μπέρκοβιτς. Αστοχή. Παρακερδίζουν οι Ισραηλοί την μπάλα, που διεκδικούν με μεγάλη αποφασιστικότητα τα επιθετικά rebound και τα παίρνουν. Μπέρκοβιτς. Σίλβερ. Για τον Μπρικόφσκι, αυτός νίκησε τον Κοκολάκη που έχει 4 φάουλ. 49-46. Μακνίλ για τον Κοκολάκη, τον σταματάει ο Πέρι με φάουλ. Όχι τζάμπολ. Ο Πέρι έπιασε μπάλα και αποσκόλλησε η μπάλα ανάμεσα στα χέρια των δύο παιχτών. Οι διαιτητές σφύριξαν το τζάμπολ. Πέρι και Κοκολάκης. Ο Πέρι για τον Αροέστη. Μπέρκοβιτς στην ξεναβιασμό. Κόβει ο Φιλίππου. Η μπάλα πλάγια για την Μακάμπι.
10 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα από το τέλος. Μακάμπι Άρης 49-46. Αροέστη για τον Σίλβερ. Πάντα Σίλβερ για τον Μπέρκοβιτς. Μπέρκοβιτς για τον Πέρι. Πάλι Μπέρκοβιτς. Αστοχή και φάουλ. Φάουλ του Γκούτλαντ. Ο Μαϊνινή αλλά και ο Φιωρίτο είναι τουλάχιστον αυστηροί για τον Άρη. Ψάχνουν να βρουν την παράβαση. Ενώ αυτή τη στιγμή ο Παραμανίδης μπαίνει στον αγώνα στη θέση του Κοκολάκη. Κοκολάκης που έχει 4 φάουλ. Μπέρκοβιτς. Αροέστη. Μπρικόφσκι. Κόβεται από τον Γούντλαντ. Γκάλης. Ελίσσεται, σουτάρει με τα μπλό και τα καλάθι, 49-48, 9 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα από το τέλος. Αροέστη. Μπέρκοβιτς, Αροέστη. Αροέστη με την μπάλα. Μαρκάρει ο Γκάλης. Δίνει στον Σίλβερ, γίνεται το double team. Σίλβερ με την μπάλα. Μπρικόφσκι, Μπέρκοβιτς, σουτάρει με follow όμως ο Όλσι Πέρι, κάνει το σκορ 51-48. Δεν μπορεί ο Άρης να περάσει μπροστά, φτάνει συνέχεια στον ένα πόντο. Η Μακάμπη πετυχαίνει πάντα το καλάθι. Φιλίππου για τον Παραμανίδη, αυτός παίρνει το φάουλ από τον Αροέστη, τέταρτο φάουλ για τον playmaker της Μακάμπη. Η Μακάμπη 6 φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης 5, ο Γκάλης για τον Γκούντλαντ. Φιλίππου, το σούτ απ' έξω, άστοχο, η μπάλα δεν έπιασε ούτε Στεφάνη. Αροέστη. Πάντα Αροέστη για τον Μπέρκοβιτς. Αυτός για τον Σίλβερ. 53-48, 8,5 λεπτά πριν το τέλος. Μακάμπι σταθερά μπροστά. Γκούντλαντ. Παραμανίδης. Γκούντλαντ. Γκάλης χάνει την μπάλα. Αροέστη για τον Μπέρκοβιτς. Αν δεν ήταν φάουλ ήταν βήματα. Τελικά ο Μακνίλ κέρδισε την μπάλα. Και ο Γκάλης κάνει το σκορ 53-50. 8 λεπτά πριν το τέλος. Σε αριθμό 25 δευτερολέπτων πάντα η επιθέση της Μακάμπη, που λογικό είναι να μην βιάζεται. Ο Πέρι αστοχή, όμως το καλάθι θα μετρήσει, γιατί κάποιος παίκτης του Άρη τράβηξε το φιλέ. Ο Φιωρίτο καταλόγησε το καλάθι. Και εάν βέβαια το διχτάκι του καλαθιού τραβήχθηκε από παίκτη του Άρη, πολύ σωστά μέτρησε στο καλάθι. Αν όμως το τράβηξαν παίκτες της Μακάμπη, δεν θα έπρεπε να μετρήσει. Αυτό όμως το είδε ο διαιτητής. Καλύτερα από τον καθένα ίσως. Γκούντλαντ. Παραμανίδης. Αστοχή, rebound από τον Πέρι. Το σκορ είναι 55-50. Θέλει ακόμα 7,5 λεπτά. Το μάτς βέβαια δεν έχει κρυθεί, αλλά ο Άρης δεν έχει πια δυνατότητες, δεν έχει περιθώρια για μια τέτοια νίκη που θα του έδινε ελπίδες για τη ρεβάνς. Ο Μαϊνινή καταλόγησε νέο φάουλ εις βάρος του Γκούντλαντ αυτή τη φορά. 4 φάουλ και ο Αμερικανός του Άρη, που τον βλέπουμε εδώ.
Το παιχνίδι προς στιγμή έχει διακοπεί. Ο κόσμος αποδοκιμάζει τους διαιτητές μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πέφτουν κάποια μικροαντικείμενα, χαρτιά κυρίως. Να ο Μαϊνινή, ψύχρεμος, ατάραχος, περιμένει να τακτοποιηθούν όλα στο γήπεδο για να ξαναρχίσει το παιχνίδι. Ο κομισάριος του αγώνα που τον βλέπετε όρθιο πάνω από τον πάγκο κάνει γρημίτατες παρατηρήσεις στο Γιάννη Ιωαννίδη να κάτσει στον πάγκο. Ο Ιωαννίδης που δείχνει εκνευρισμένος από την εξέλιξη που έχουν πάρει τα πράγματα, εκνευρισμένος από τον τρόπο που αντιμετωπίζουν την ομάδα του διαιτητέ. Τώρα είναι και ο Γκάλης εκεί κοντά. Κάτι του είπε ο Ιωαννίδης. Ο Μαϊνινή κάτι λέει στην γραμματεία. Και το παιχνίδι θα ξαναρχίσει με την μπάλα για την Μακάμπη. Παναλαμβάνω σκορ 55-50, 7 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Αροέστη για τον Σίλβερ, αυτός για τον Πέρι. Νέο καλάθι 57-50 από τον Όλση Πέρι που εκμεταλλεύεται το ότι οι ψηλοί της του Άρη έχουν 4 φάουλ. Παραμανίδης για τον Γκούντλαντ. Αυτός για τον συμπατριώτη του τον Μακνίλ, Φιλίππου, Γκούντλαντ, Γκάλης. Γκούντλαντ, 57-52, μείωσε ο Αμερικανός playmaker του Άρη, 6 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Αροέστη, Σίλβερ. Πάντα Σίλβερ για τον Πέρι. Αυτός ακάλυπτος στο σούτ. Κερδίζει ο Μακνίλ. Γκάλης. Το μπάσιμο και το καλάθι. 57-54. 6 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Αροέστη. Πάντα σε αργό ρυθμό για τον Μπέρκοβιτς. Μπρικόφσκι. Σίλβερ. Μπρικόφσκι, αστοχή, κέρδισε ο Γκούντλαντ. Για τον Μακνίλ και ένα πολύ ωραίο καλάθι με φόλου ψηλά πάνω από το Στεφάνι, τη Στεφάνι. Ο Μακνίλ έκανε το σκορ 57-56, ενώ τώρα έχει συλληφθεί, έχει δοθεί ένα time out. Time out που έχει πάρει ο προπονητής της Μακάμπη βλέποντας να ξανανομίζεται η διαφορά που είχε η ομάδα του. Ήταν 7 πόντους μπροστά, είναι μόνον έναν. Επαναλαμβάνω σκορ 57-56 υπέρ των Ισραηλιών, 5 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. 20 πόντους ο Γκάλης, 6 ο Κογολάκης, 14 ο Φιλίππου, 10 ο Γκούντλαντ, 6 ο Μακνίλ. Για τον Άρη και για την Μακάμπη 12 ο Πέρι, 12 ο Μπέρκοβιτς, 2 ο Κάντμαν, 13 ο Σίλβερ και 14 ο Μπρικόφσκι. Ξανάρχισε όμως το παιχνίδι με τον Αροέστη να δίνει στον Σίλβερ. Αυτός λάθος πάσα που δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί όμως ο Φιλίππου, γλίστρησε μπάλα τα χέρια του. Είναι ξανά για τη Μακάμπη. Μπέρκοβιτς για τον Πέρι. Πάντα Πέρι, Μπέρκοβιτς για τον Αροέστη τώρα. Μπέρκοβιτς. Σίλβερ. Μπρικόφσκι. Κόβεται από τον Μακνίλ με φάουλ. Τρία σούτ για τον Φρανκ Μπρικόφσκι. Μπρικόφσκι.
Θα χρειαστεί και τις τρεις βολές ο Αμερικανός center forward της Maccabi. '58-56. '59-56, 5 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Woodland. Ο Μπαϊνινή σφυρίζει για να διακοπεί το παιχνίδι προς τιμή, να έχει πέσει ένα αντικείμενο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Απομακρύνθηκε. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Woodland. McNeil. Woodland. Γκάλης για τον Μακνίλ, προσποίηση, το σούτ άστοχο, κέρδισε ο τεριμπάνο τον Μπρικόφσκι. Αροέστη για τον Σίλβερ. Αροέστη για τον Μπρικόφσκι, δίνει στον Πέρι, νέο καλάθι, 61-56, 5 πόντους πάλι μπροστά η Μακάμπη, 4 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα από το τέλος. Γκούντλαντ για τον Παραμανίδη, το σούτ και το καλάθι, 61-58, 4 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Σίλβερ. Πάντα Σίλβερ. Αροέστη. Μπέρκοβιτς. Αροέστη, γυρίζει στον Μπρικόφσκι, Μπέρκοβιτς, χάνει ο Πέρι, η μπάλα για τον Άρη. 3 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα από το τέλος. Μακάμπι 61, Άρης 58. Ενώ ξαναμπαίνει στο παιχνίδι ο Δημήτρης Κοκολάκης στη θέση του Μακνίλ. Ναι, του Μακνίλ. Να, Κοκολάκης. Woodland για τον Παραμανίδη, το σούτ απ' έξω, rebound από τον Πέρι, Μπέρκοβιτς, Μπρικόφσκι, Μπέρκοβιτς, Αροέστη, Μπέρκοβιτς, κάνει το σούτ, ο Πέρι κενήριδης το rebound, ενώ ο Μπρικόφσκι έχει εξουδετερώσει τον Κοκολάκη. 63-58, 5 πόντι πάλι για τους Ισραηλινούς, 3 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Έχουμε τώρα ένα time out. Το γήπεδο δικαιολογημένα, ο κόσμος εδώ στο γήπεδο δικαιολογημένα έχει παγώσει. Η εμφάνιση του Άρη δεν δικαίωσε τις ελπίδες. Υπάρχει μια απογοήτευση, έστω και αν η αντίπαλος είναι μια, επαναλαμβάνω, μεγάλη, μια έμπειρη ομάδα. Μια ομάδα που έχει κερδίσει δύο πρωταθλήματα Ευρώπης. Έχει παίξει άλλες δύο φορές στο τελικό. Και έχει παίξει και μια φορά στο τελικό του κυπέλου κυπελούχων. Παραμανίδης, Woodland. Θα κάνει το σούτ ο Αμερικανός. Αστοχή. Κοκολάκης προσπαθεί για το rebound, τελικά κερδίζει ο Γκάλης. Αστοχή, κερδίζει ο Μπρικόφσκι. Σίλβερ για τον Αροέστη. Αροέστη με την μπάλα, δίνει στον Πέρι. Αροέστη για τον Σίλβερ. Μπρικόφσκι το σούτ. Και ο Μαϊνινής χειρίζει τζάμπολ ανάμεσα στον Κογολάκη και τον Μπρικόφσκι. Ενώ ο Ιωαννίδης ξαναβάζει στο παιχνίδι τον Μακνίλ στη θέση του Παραμανίδη. Τζάμπολ λοιπόν, Κοκολάκης και Μπρικόφσκι.
Ο Κολάκης κάτι λέει στον Φιωρίτο, τον Ιταλό διαιτή. Θα έπρεπε να επαναληφθεί το τζάμπαλ. Ο Μπρικόφσκι την έδιωξε μετά το άλμα του. Ρέστη. Μπέρκοβιτς. Ο Μπέρκοβιτς που επιτηρήθηκε στενά και σχεδόν εξουδετερώθηκε από τους παίκτες του Άρη. Προσποίηση, το σουτ άστοχο. Ο Φιλίππου κερδίζει την μπάλα, παίρνει και φάουλα από τον Πέρι. Αποδοκιμάζει ο κόσμος με τη σκέψη ότι τώρα που σχεδόν το παιχνίδι έχει κρυθεί, οι διαιτητές δίνουν εύκολα ένα φάουλ εις βάρος της Μακάμπη. 2 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα, 63-58 προηγούνται οι Ισραηλοί. Μακνίλ. Έχασε την μπάλα ο Μπέρκοβιτς στον εφηλιασμό. 65-58, 7 πόντι για την Μακάμπη, 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Woodland. Φιλίππου μόνος του Μακνίλ. Αστοχή και αυτή τη φορά. Ο Κολάκης όμως παίρνει το rebound, 65-60. Silver. Πάντα Silver. Ξεφεύγει από τον double team, δίνει στον Αροέστη, αυτός τον Μπέρκοβιτς, πάλι Αροέστη. Πέρι. Αροέστη. Μπρικόφσκι και φάουλ του Γκάλι πάνω στον Αροέστη. 1 λεπτό και 17 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Η Μακάμπη προηγείται με 65-60, έχει και την μπάλα. Ο Πέρι στον Μπρικόφσκι, αυτό στο Σίλβαρ. Είναι μπρος πίσω. Είναι μπρος πίσω, ναι, ναι, ναι. Ο Γάλλος δεν βλέπει τίποτα πράγματι. Η μπάλα από το πόδι του Σίλβαρ γύρισε στην άλλη πλευρά του γηπέδου, όπου την κέρδισε η Μακάμπη. Τελικά δίνει βήματα τώρα, μπάλα για τον Άρη. 1 λεπτό και 2 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. 65-60 προηγούνται οι Ισραηλοί. Ο Woodland κάνει το σουτ. Κερδίζει ο Μπέρκοβιτς. Πάντα Μπέρκοβιτς κάνει τον πάσιμο και φάουλ από τον Φιλίππου. Είναι το 5ο φάουλ, ο Φιλίππου θα φύγει από το παιχνίδι. 51 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Μπέρκοβιτς αστοχή στο πρώτο σουτ. Αστοχή και στο δεύτερο, όμως έχει δικαίωμα για τρίτο. Άσχετα αν ο Κοκολάκης βιάστηκε να μπει μες στην ετέτα. Μάλλον δεν κατάλαβε τι είχαν δείξει οι διαιτητές. 66-60, 51 δευτερόλεπτα ακόμα. Woodland. Το μπάσιμο, το σουτ άστοχο, κερδίζει ο Μπρικόφσκι, δίνει στον Μπέρκοβιτς, εφηλιασμός, αστοχή, ο Woodland μειώνει σε 66-62, ακόμα 27 δευτερόλεπτα, Μπέρκοβιτς, Μπρικόφσκι, Κάντμαν, Μπρικόφσκι, Αροέστη, 15 δευτερόλεπτα, Αροέστη για τον Κάντμαν, Μπρικόφσκι, Αροέστη, 3 δευτερόλεπτα, φάουλ του Γκάλι, 2 δευτερόλεπτα, το παιχνίδι έχει ουσιαστικά τελειώσει, η Μακάμπη προηγείται με 66-62 και ο Αροέστη έχει δικαίωμα για 2 σουτ. ...67-62. ...68-62, 2 δευτερόλεπτα ακόμα. Κλέβει Αροέστη την μπάλα. Σουτάρι, αστοχή
Το μάτς τελείωσε, η Μακάμπη κέρδισε μέσα στη Θεσσαλονίκη τον Άρη με 68-62. Ασφαλώς η απόδοση της ελληνικής ομάδας δεν ήταν αυτή που περίμενε ο κόσμος, όμως χωρίς άλλο και η διαιτησία δεν στάθηκε στο ύψος της. Ήταν οπωσδήποτε αυστηρή, για να μην πούμε άδικη για την ελληνική ομάδα. Σε αυτό το σημείο όμως, κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, η ζωντανή μετάδοση από το Palais des Sports της Θεσσαλονίκης τελείωσε. Καλή σας νύχτα.